Επίσης μαζί μας είναι και η γνωστή δημοσιογράφος, ήταν και πέρυσι μαζί μας, η κυρία Βίκη Παμιαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλοποταμιτών, ο κύριος, κύριε εμείς. Αυτό ήταν η τελευταία πληροφορία μας. Ευχαριστώ για τα προϊόντα σας. Έλα δίπλα στο παπά σου. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που έχω βγει στο πανένο που βγάζει. Ενώ είμαι γέννημα και πέρμα της Κρήτης, είναι πρώτη φορά που έχω. Δεν πάνε και δευτεία. Βασικά, θα σας μιλήσω για το χαρούπι και θα μπορούσα να μιλούσαμε για τις εβδομάδες. Έχει τόσα πολλά πράγματα αυτό το προϊόν και έχουμε ανακαλύψει τόσα πολλά δεδομένα αυτή τη στιγμή πάνω στις διαφορετικές, γιατί είναι ένα προϊόν και οποίο που παρέχει τεράστιες διαφορετικές αξίες και θεραπευτικές ιδιότητες, γιατί αυτή τη στιγμή το χαρούπι χρησιμοποιείται όχι μόνο σαν τρόφιμο, που είναι, έχει γίνει σχεδόν πρώτος κωδικός αρτοποιικό από Κρήτη για όλη την Ελλάδα, δηλαδή πριν μερικά χρόνια, 5-6 χρόνια, όταν είχα ξεκινήσει αυτή τη δουλειά, σχεδόν δεν κατανοούταν σχεδόν καθόλου χαρούπι σε ανθρώπινη διατροφή, ήταν μόνο για αγροτροφή. Αυτή τη στιγμή βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αρτοποιία και πάρα πολλά άλλα τόποι οι οποίοι παράγουν αρτοποιητά, σοκολάτες, μερέντες, μαρμελάδες, όλα αυτά αυτή τη στιγμή παράγονται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Αυτή τη στιγμή από το χαρούπι, με όλη την έρευνα που έχει γίνει γενικά επί δεκαετίας, όταν έχω γυρίσει από τον Καναδά, που γύρισε περίπου το 2005 μέχρι σήμερα, έχω κάνει πάρα πολύ έρευνα. Έχουμε αρχίσει να κάνουμε το χρησιμοποιούμε και πάρα πολύ στη φαρμακοβιομηχανία. Σαν ένα φυσικό προϊόν το οποίο βοηθάει τον οργανισμό να θεραπεύει. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που λέω, αλλά υπάρχουν στοιχεία αυτή τη στιγμή ότι καταναλώνοντας χαρούπι, όχι μόνο θρέπτουμε υγιεινά τον οργανισμό μας, αλλά τον θεραπεύουμε και έχουμε σχετικά νοσοκομεία στην Αθήνα, η οποία με φυσικό τρόπο, δίνοντας σχετικά στοιχεία και ύλες που υπάρχουν μέσα στο χαρούπι, ο οργανισμός θεραπεύει, όπως είναι η ομοκάθαρση και κάτι άλλο. Δηλαδή, διαθρέπτουμε τον οργανισμό μας σωστά και τον θεραπεύουμε και την ίδια στιγμή. Το χαρούπι στην Κρήτη είναι ένα από τα καλύτερα χαρούπια στον κόσμο. Οι αναλύσεις που έχουν γίνει και έτυχε τελευταία να ήμουν στο Μαρόκο, στην Τινησία και σε άλλες χώρες, είναι στην πρώτη λίστα προϊόν σαν ποιοτικά χαρούπι και ο σπόρος του και η ψύχα του. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια δέντρα στην Κρήτη, αλλά δυστυχώς είναι εκεί εγκαταλελειμμένα και τα βλέπω και τώρα που ήμουν εδώ στο κοντό σας, είδα πάρα πολλά δέντρα τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί τελείως. Από τη στιγμή βέβαια που το χαρούπι πουλιέται μέχρι και το τελευταίο κομμάτι χαρουπιού υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μαζέψουμε το χαρούπι και να μην πουληθεί. Καταλαβαίνω απολύτως τι είχε γίνει πριν δεκαετίας, πριν μπει το χαρούπι σαν τρόφιμο, η τιμή του ήταν πάρα πολύ χαμηλή και κοστολογικά δεν εξυπηρετούσε τον κόσμο να πάει να το μαζέψει. Αυτή τη στιγμή το χαρούπι πουλιέται όλο και το ανακοινώνω αυτό ότι όποιος μαζέψει χαρούπι έχει πουλιέται μετρητής σε διαφορετικούς αγοραστές εδώ στην Κρήτη. Είτε είναι για αγροτροφές, είτε σε μένα που είναι ανθρώπινη, κάνω μόνο για ανθρώπινη διατροφή. Είναι χαρά να είναι μαζί μας απόψε και να μας μιλήσει για το χαρούπι και τα προϊόντα του. Θα περάσουμε και τις υπόλοιπες ώρες μαζί εδώ. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας και θα τα διευθούμε και όλα αυτά σε λίγο με τον κόσμο. Πριν από λίγους μήνες λοιπόν πήγα να διαγωνιστώ στο MasterChef Junior που μου ταιριάζει, αλλά με έκοψε ένας κριτής. Και επειδή με έκοψε και τσατίστηκα πάρα πολύ, έρχεται μαζί μας φέτος για να μας δείξει συνταγές με χαρούπι απόψε με κίτρο αύριο. Καλώς όρισες, Μανώλη, στον ελληνικό μου επιτρέπεις. Καλώς όρισες στο γαράζο. Σε σένα εδώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα και την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας.
Εγώ όποτε με καλούν σε τέτοιες διοργανώσεις που γίνονται σε χωριά και που αφορούν τοπικά προϊόντα, θέλω πάντα να πηγαίνω, μου αρέσει πολύ να τα υποστηρίζω. Θυμάμαι τώρα τη γιαγιά μου να λέει ότι τα χαρούπια τα τρώγανε μόνο τα γουρούνια, παιδάκι μου. Ταυτόχρονα όμως μου έλεγε ότι εκτός από τα γουρούνια τα φάγανε και οι άνθρωποι σε κάτι δύσκολες εποχές, δηλαδή την εποχή της κατοχής. Ήταν ένα από τα τρόφιμα που ίσως και να βοήθησε ανθρώπους να επιβιώσουν. Του χρυσού. Και μετά έκανα έναν άλλο συνειρμό που κινήθηκε πάνω σε αυτό. Είχε να κάνει με την κριτική κουζίνα. Θεωρώ ότι η κριτική κουζίνα είναι μια ταπεινή κουζίνα, έτσι όπως ταπεινό είναι και το χαρούπι, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για χρυσό. Έτσι μπήκα στη διαδικασία δηλαδή να αγαπήσω το χαρούπι, μετά άρχισα να το μαγειρεύω. Υπάρχουν στο δικό μου τομέα, στον τομέα της μαγειρικής, πάρα πολλές εφαρμογές που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε οι μάγειρες. Οφείλω να πω ότι ίσως ο πρώτος μάγειρας που άρχισε να ασχολείται με το χαρούπι στην Ελλάδα ήταν ο Γιάννης ο Παξεβάνης. Αυτός έφτιαξε πρώτος ψωμιά από το χαρούπι, πίτες κτλ. Και μετά ακολουθήσαμε οι υπόλοιποι. Άρα του χρωστάμε να ευχαριστώ αυτού του μάγειρα. Εγώ σήμερα έχω κάνει δύο συνταγές. Η μία συνταγή... Σας παρουσιάσω την σεφ Χριστίνα Μάλιου, που πρέπει να σας πω ότι είχε και την ιδέα να κάνουμε την εκδήλωση για το χαρούπι. Καλώς όρισες, Χριστίνα, στο γαράζο. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι μαζί σας και φέτος. Ήταν και πέρυσι, έκανε κοτόπουλο με κίτρο. Φέτος θα μας κάνει, τι θα μας κάνεις? Παγωτό χαρούπι και πώς κάναμε τον μπισκότο. Λοιπόν, η Χριστίνα είναι από τη Βέρεια. Βέρεια. Είναι σεφ στο εστιατόριο Χαρούπι Κελιά του Μελβονίου. Είναι φίλη μας, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα δύο χρόνια που βρίσκεται εδώ. Και σε λίγο θα σας παρουσιάσει και εκείνη τη συνταγή της για παγωτό με κίτρο. Μέχρι να είμαστε έτοιμοι, θέλεις να μας πεις τα δικά σου λόγια για το χαρούπι και το πώς εσύ το αντιμετωπίζεις στη δουλειά σου? Εγώ δεν το ήξερα καθόλου το χαρούπι, διότι δεν είμαι από την Κρήτη. Ήρθα εδώ και ξεκίνησα να κάνω πειράματα. Πήγα στην εταιρεία του κυρίου Μανούσακα, ζήτησα προϊόντα από τον ίδιο, με ενημέρωσε για κάποια πράγματα, με βοήθησε και ξεκίνησα να κάνω πειράματα και έτσι έβγαλα κάποιες συνταγές. Μουσταφά Καραγγιλέ, Νικολάου Τσέκα.
μόνο μου γίνεσαι σύντροφο μου, γίνεσαι σύντροφο μου.
Ελλάδα έως 1980. Ενώ οι κλασικοί δημιουργοί συνεχίζουν να μεσουρανούν και να μεγαλουργούν, νέα γενιά καλλιτεχνών ακολουθεί τα χνάρια τους και δίνει το δικό της στίγμα στη δισκογραφία. Εμφανώς επηρεασμένη από την πολιτική κατάσταση, αλλά και από τις νέες ενορχιστρωτικές μόδες και τεχνικές της εποχής, αποτυπώνουν την κουλτούρα και τη μουσική τους άποψη με έναν μοντέρνο τρόπο από την περίοδο της μεταπολίτευσης, ειδικότερα και έπειτα. Ο επηρεασμός από τη δημοτική και λαϊκή μουσική της υπόλοιπης Ελλάδας γίνεται εμφανέστερος, γεγονός που συμβαδίζει και με τον τρόπο διεξαγωγής των γλεντιών της εποχής εκείνης. Ευρωπαϊκοί χοροί, περισσότερα νησιώτικα και δημοτικά τραγούδια, μοντέρνοι δρόμοι στη μουσική, αρχίζουν και έχουν μερίδιο στον καμβά της κριτικής μουσικής. Ξεκινάμε με σειρτά Παντελή Σταυρουλάκη, Νίκου Σκευάκη. Thank you.
Thank you.
Πάντα να είναι άξιοι και να είναι καλά να διοργανώνουμε τέτοιες γιορτές όπως η γιορτή Κύτρου. Να είστε όλοι καλά. Ελπίζουμε να περάσετε καλά μαζί μας αυτό το όμορφο ταξίδι των 100 χρόνων του Συρτού από το 1920 μέχρι και σήμερα. Να είστε πάντα καλά. Θα κλείσουμε με ένα τελευταίο κομμάτι του Δημήτρη του Βακάκη και με ένα πρώτο Συρτό. Όποιος θέλει μπορεί να σηκωθεί να χορέψει. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.